Τον Απρίλιο του 1939, ένα καραβάνι τσιγκάνων καταλήγει στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Εκεί, μέσα σε ένα τσαντήρι, γεννιέται ένα αγοράκι που έμελε να αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Είναι το πρώτο παιδί του Ηλία Αγγελόπουλου και της 20χρονης Ερασμίας. Η οικογένεια του μικρού Μανώλη γυρνάει σχεδόν όλη την Ελλάδα και καταλήγει να ζει στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο. Εκεί μεγαλώνει ο μικρός Μανώλης, ο οποίος βοηθάει τον πατέρα του που ήταν πλανόδιος πολιτής. Ο Μανώλης κρατάει το μικρόφωνο και διαλαλεί την πραμάτια του πατέρα του, ο οποίος ωστόσο φεύγει από τη ζωή όταν ο μικρός ήταν μόλις 13 ετών. Έτσι, ο μικρός Μανώλης αναγκάζεται να κάνει ένα σωρό δουλειές του ποδαριού για να βοηθήσει την οικογένειά του. Λουστράκος, σιδεράς, πολιτής χαλιών και άλλα. Το μικρόφωνο όμως δεν το άφηνε ποτέ από τα χέρια του. Μόλις στα 17 του χρόνια μπαίνει επαγγελματικά στο χώρο του τραγουδιού με την ενθάρρυνση και τη βοήθεια του ξαδέλφου του, Ανέστου Αθανασίου, ο οποίος έπαιζε μπουζούκι στην ορχήστρα του Στέλιου Καζαντζίδη. Τα πρώτα του βήματα είναι απογοητευτικά, αλλά ο μικρός Μανώλης δεν το βάζει κάτω και με σκληρή δουλειά αρχίζει να κερδίζει έδαφος, τραγουδώντας δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως ο Στράτος Παγιούμτζης και η Σωτηρία Μπέλου. Ώσπου το 1958 κάνει την πρώτη του τεράστια επιτυχία, χτυπώντας τα ίσια ακόμα και τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Το τραγούδι «Μαγκάλα» ξεπερνά τις 100.000 πωλήσεις και ο δρόμος προς την κορυφή είναι πλέον ορθάνυχτος. Ακολουθούν σχεδόν 3 δεκαετίες γεμάτες επιτυχίες που κατατάσσουν τον Μανώλη Αγγελόπουλο ανάμεσα στους σπουδαίους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Πραγματοποιεί δεκάδες εμφανίσεις σε ταινίες και δίνει πολλές συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Δυτική Γερμανία και όπου αλλού υπήρχαν Έλληνες. Η απόλυτη καταξίωση βέβαια έρχεται τον Ιούνιο του 1983, όπου δίνει μια διπλή συναυλία στο Θέατρο του Λυκαβητού, όπου γεμίζει ασφυκτικά και στείνονται ισάριθμα γλέντια δίχως προηγούμενο. Το γεγονός ωστόσο πως η συναυλία μεταδόθηκε από την ΕΡΤ ήταν η αφορμή για να γνωρίσει ο Αγγελόπουλος μια πρωτοφανή επίθεση. Μερίδα του δημοσιογραφικού και πνευματικού κόσμου, της ψευτοκουλτούρας, τον χαρακτήρισαν τουρκόγυφτο και τσιφτετελιστή, ενώ ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να γράψουν πως ο Αγγελόπουλος γέμισε τσαντήρια τον λόφο. Ο ίδιος ωστόσο ουδέποτε θέλησε να απαντήσει σε όλα αυτά και καλά έκανε. Σε ορισμένους ανθρώπους η περιφρόνηση είναι η καλύτερη απάντηση. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, ο Μανώλης Αγγελόπουλος ήταν ήδη ένα μεγάλο όνομα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η μία επιτυχία διαδιχόταν την άλλη και όπου τραγουδούσε ο Αγγελόπουλος γινόταν το αδιαχώρητο. Μέχρι τότε δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε βιώσει τον κοινωνικό ρατσισμό επειδή ήταν τσιγκάνος. Τότε όμως είχε έρθει η ώρα για να γνωρίσει ένα διαφορετικό ρατσισμό και να βρεθεί αντιμέτωπος με την ίδια του τη φυλή. Μια μέρα βρισκόταν στην Κολούμπια προκειμένου να ηχογραφήσει τα νέα του τραγούδια. Εκεί συνάντησε 2 νεαρά κορίτσια. Η μία από αυτές αμέσως τράβηξε την προσοχή του. «Εσύ, μικρό, με τα τιγρίσια μάτια, τι κάνεις εδώ?» την ρώτησε. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε με την Ανούλα Βασιλείου, την οποία ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Αμέσως, οι δύο νέοι πήγαν στο σπίτι της κοπέλας προκειμένου ο Αγγελόπουλος να πάρει άδεια από τη μητέρα της για να βγουν έξω. Ο τραγουδιστής φοβόταν τις αντιδράσεις της οικογένειάς της, ωστόσο αυτή που αντέδρασε έντονα ήταν τελικά η δική του οικογένεια και συγκεκριμένα η μητέρα του, η κυρία Ερασμία. Όταν είδε τη μέλουσα νύφη της και διαπίστωσε πως δεν ήταν της φυλής τους, εξοργίστηκε και άρχισε να βρίζει. Ο Μανώλης πληγώθηκε αλλά δεν έκανε βήμα πίσω. Η τσακωμή με τη μητέρα του ήταν σχεδόν καθημερινή. Σε έναν από αυτούς τράβηξε μία μπουνιά σε ένα τζάμι με αποτέλεσμα να κόψει το χέρι του. Από τότε, όπως λένε οι φίλοι του, ο Αγγελόπουλος δεν ξαναφόρεσε κοντό μανίκι. Η κυρία Ερασμία, ωστόσο, ήταν ανυποχώρητη. Δεν λύγησε ούτε όταν ο Αγγελόπουλος τραγούδισε το «Μάνα μου γλυκιά μανούλα, αγαπάω την Ανούλα». Ένα τραγούδι που έγινε τρομερή επιτυχία σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη και στίχους του Κώστα Βίρβου. Εκτός από την κυρία Ερασμία, ωστόσο, αντιδράσεις υπήρχαν και από πολλούς τσιγκάνους που πλησίαζαν την Μπαλαμή για να της πούν να φύγει από τη ζωή του τραγουδιστή. Και φυσικά, όχι πάντα με ευγενικό τρόπο. Το ζευγάρι όμως δεν έκανε βήμα πίσω. Ο Αγγελόπουλος πήρε την Ανούλα του και έφυγαν για Καναδά. Εκεί στο Μόντρεαλ έκαναν το πρώτο τους παιδί, τον Ηλία. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, αλλά ούτε τότε έκαμψαν τις αντιδράσεις. Λίγο καιρό αργότερα έκαναν και δεύτερο παιδί, τον Στάθη.
Ο Αγγελόπουλος, πιστός στις παραδόσεις της φυλής του και αφού είχε σχέση με μία Μπαλαμή, έφυγε από την Αγία Βαρβάρα και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη Νέα Σμύρνη. Το 1966, τελικά ο Μανώλης και η Ανούλα αποφάσισαν να παντρευτούν. Ο γάμος τους ήταν το κοινωνικό γεγονός της χρονιάς. Στην τελετή βρέθηκε και η μητέρα του Αγγελόπουλου, όχι όμως για να καμαρώσει το γιο της γαμπρό. Μετά το τέλος του μυστηρίου, πλησίασε την ύφη και την καταράστηκε. «Εγώ εσένα θα σε χωρίσω», της είπε. Το ζευγάρι έζησε μαζί για 13 χρόνια. Απέκτησαν ένα ακόμα παιδί, την Μαρία, την οποία βάπτισε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Έζησαν ευτυχισμένοι και ο Μανώλης με την Ανούλα έκαναν μαζί πολλές συνεργασίες και στο τραγούδι. Η κατάρα της κυρίας Ερασμίας, ωστόσο, βγήκε αληθινή. Έτσι, το 1979 το ζευγάρι χωρίζει. Κανείς ποτέ δεν έμαθε τον πραγματικό λόγο του διαζυγίου. Η Ανούλα Βασιλείου δεν αποκάλυψε ποτέ το τι πραγματικά συνέβη, αν και σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εφημερίδα Εσπρέσο είχε αφήσει να εννοηθεί πως ένα τρίτο πρόσωπο μπήκε ανάμεσά τους. «Μπήκε ο διάβολος ανάμεσά μας. Έπεσα στα πόδια του για να μην χωρίσουμε. Αγκάλιασα τα πόδια του και του είπα: Μανώλη μου, δεν θέλω να χωρίσουμε. Αλλά δεν ήταν το τυχερό μας», είχε πει. Ένας άλλος λόγος φέρεται να είναι και η μάνα του Αγγελόπουλου, η οποία μέχρι που πέθανε ποτέ δεν σταμάτησε να εκφράζει με έντονο τρόπο την αντίθεσή της. «Και τα 13 χρόνια που έμεινα με τον Μανώλη, η μάνα του δεν αγκάλιασε ποτέ τα παιδιά μου», είχε πει η Ανούλα Βασιλείου στην ίδια συνέντευξη. Το τέλος για τον βασιλιά των Τσιγκάνων ήρθε εντελώς απροσδόκητα, λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος πέθανε στις 2 Απριλίου 1989 εξαιτίας επιπλοκών από εγχείρηση καρδιάς, δηλαδή τριπλό bypass. Στην κηδεία του βρέθηκαν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. Πάνω στον τάφο του, στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, τον αποχαιρέτησαν μουσικά, όπως ο ίδιος επιθυμούσε, ο Λευτέρης Ζέρβας και ο Βασίλης Αλέας. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος είχε παντρευτεί δεύτερη φορά με την τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Από τον πρώτο του γάμο, με την Ανούλα Βασιλείου, όπως ήδη είπαμε, είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Την Μαρία, που ήταν βαφτισιμιά του Στέλιου Καζαντζίδη, τον Ηλία και τον Στάθη Αγγελόπουλο, τον γνωστό λαϊκό τραγουδιστή.